Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Διακογιάννη, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Και θα σέβομαι όλες τις οικογένειες που είχαν το πρόβλημα με το κορονοϊό τώρα. Πέρασε δύσκολα η Καστοριά. Ομολογουμένως εμείς εδώ, ναι. Οι Αθηναίοι εφηνιδιαστήκαμε, ειλικρινά εγώ εφηνιδιάστηκα γιατί δεν την ξέρω την Καστοριά. Ομολογώ, δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω. Χάσατε. Αλλά εφηνιδιαστήκαμε πάρα πολύ και είμαστε οι πρώτοι και λέμε κάτι συνέβη, κάποιος ίσως είναι υπεύθυνος, εμπάστος ότι έγινε. Είπαμε τα συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες. Γενικά στην πόλη. Ήταν η δύσκολη χρονιά φέτος πραγματικά για την Καστοριά με τα 85 συνολικά κρούσματα και τους 14... κρούσματα, ο ένας κόλλησε στον άλλο, δηλαδή δεν αποκλείται. Και 14 νεκροί, αλλά δόξα τω Θεώ κύριε Διακογιάννη και να το λέτε παντού όπου βρίσκεστε, έχουμε τουλάχιστον 45 μέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα, είμαστε απόλυτα μακάρι. Καλά αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Ναι βέβαια, καλό είναι αυτό, καλό είναι. Κύριε Διακογιάννη, πολύ καλό και να είστε πάντοτε έτσι, να μείνετε μόνο με αυτούς τους νεκρούς. Ναι. Πρώτα-πρώτα, Στράτο, να ευχαριστήσουμε τον. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μας. Πραγματικά. Μεγάλη τιμή, για παρακαλώ, τι τιμή, σας παρακαλώ. Είστε ο άνθρωπος που μεγαλώσει. Ξέρετε γιατί. Καλά, και εγώ μεγάλωσα. Εγώ γέρασα, μάλιστα θα λέω. Ξέρετε γιατί όμως. Είστε ο άνθρωπος που έχει περιγράψει πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Παγκόσμια γεγονότα. Οκτώ παγκόσμια κύπελα. Αυτό παγκόσμια. Τέσσερις, πέντε Ολυμπιακούς αγώνες και δεν ξέρω πόσα γεγονότα. Και μέσα σε όλα αυτά περιγράψατε και έναν τελικό της δικής μας περιοχής. Και πάντα ήθελα, λέω, αν κάποτε μιλήσουμε με τον Γιάννη Διακογιάννη, να τον ρωτήσουμε πώς ένας άνθρωπος που έχει περιγράψει, τι θέση έχει αυτός ο τελικός στη δική του καρδιά, στη δική του ζωή, όταν έχει περιγράψει τα πάντα. Τίποτα, αυτά δεν τα μετράω. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε αυτά. Όταν είναι κανείς επαγγελματίας, δείχνει, μεταδίδει τον Μπελέ, τον Διστέφανο, τον Γκρόιφ, τον Ρουσάτο Μπούσκα και αυτά τα θηρία, τα τέρατα που έχω γνωρίσει. Δηλαδή, λέω για τον Διστέφανο, είμαι τότε στη Γαλλία και είδα τη Ρεάλ τότε τον Διστέφανο. Εάν δεν υπήρχε ο Πελέ για μένα, ήταν ο πληρέστερος ποδοσφαιριστής αντιστοίχα. Αλλά τώρα αυτό άλλο θέμα. Ήταν έκπληξη ομολογουμένως, όχι μόνο ότι κατέκτησε το κύπελλο, όχι μόνο ότι προχρήθηκε στο τελικό, αλλά και το κατέκτησε, δεν είναι. Βέβαια. Και μάλιστα με ένα παιχνίδι με 7 γκολ. 5-2, 1-1 ήταν το ημίχρονο, θυμάμαι, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και έχει βρεθεί και πίσω στο σκορ, βέβαια. Ναι. Ισοφάρισε με πλάγιο out του σημεοφορείου. Ένα από τα 40, σπάνια γκολ, πραγματικά. Σημαντικό γκολ. Ναι. Το γενικό σημείο. Με το μετέπειτα πολύ καλό προπονητή, τον Γιώργο τον Παράσχο. Ο Γιώργος ο Παράσχος μετά έγινε προπονητής, νομίζω, στην Καβάλα και αλλού. Ναι. Από εκείνη τη βραδιά, τι έχετε ξεχωριστεί, σας έχει μείνει? Γιατί πέρα από το ότι βλέπαμε εμείς τις οθόνες που δεν ήμασταν στη Νέα Φιλαδέλφεια, ποια άλλα πράγματα μπορείτε να μας μεταφέρετε από εκείνη την βραδιά? Τι σας είχε κάνει εντύπωση, κύριε Διακογιάννη? Ήταν μια ομάδα που δεν έδειξε ούτε φόβο, ούτε να προσέχει τον Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν Θεσσαλονίκης. Έπαιξε με έναν αέρα, και μάλιστα αυτό μετά αργότερα όταν έγινε προπονητής ο Παράσχος, είχα μια συζήτηση και μου λέει, τους είπα στα παιδιά, ωραία, χάνουν 1-0, αλλά το παιχνίδι ακόμα έχουμε πολύ καιρό, πολύ διάστημα, να το ανατρέψουμε. Ένας τελικός με 7 γκολ, 5-2, 1-1 στο μήχρονο. 1-1 στο μήχρονο, ναι. Είχε αποκλείσει προηγουμένως η Καστοριά τον Πανηλιακό, αν δεν θυμάμαι, την Καρδίτσα και την Καβάλα. Καβάλα ήταν γνωστό συγκρότημα από τις πρώτες εθνικές εκείνη την εποχή. Και την Λάρισα και τον Εθνικό με τα πολλά δοκάρια, ο αγώνας με τα πολλά δοκάρια. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο το ότι αυτό στον τελικό. Φαβορή τώρα, ένα τελικό δεν μπορεί να υπάρχει. Τα βλέπουμε και στο διεθνή χώρο, θα συμβαίνουν τα πάντα.
Αλλά ήταν ομολογούμενη μια ομάδα. Θυμάμαι, ήταν καλά ο Σαργκάνης, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα για μένα. Είναι και, και ότι είμαστε και γειτόνικοι εδώ στην Αθήνα, στο Παγκράτη. Και ο Νίκος, και για μένα ο καλύτερος θεματοφύλακας που έβγαλε η Ελλάδα. Και ο Παπα-Βασιλείου Γρηγόρης, και ο Παράσου που έγινε και προπονητής. Και η οικογένεια πολύ σημαντική. Ο Δίντσικος, ο Γιάννης ο Δίντσικος. Ήταν τη γειτονιά μας εδώ κοντά. Επίσης, ο Σαργκάνης, μια και κάνατε ειδική αναφορά. Να σας πω, ναι, ήταν ειδικές προπονήσεις. Καθόταν πολύ περισσότερη ώρα μετά, τον θυμόμαστε εμείς μικρά παιδιά, στο ξερό γήπεδο της Καστοριάς, να επιμένει πάρα πολύ και να έχει δουλέψει πάρα πολύ για αυτό που έχει καταφέρει. Δούλεψε πάρα πολύ, αλλά το ταλέντο υπήρχε. Βέβαια, αλλά το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που κράτησαν μερικούς μήνες μόνο. Η διάρκεια μετράει παντού, δηλαδή, όχι μόνο στον αθλητισμό. Παντού η διάρκεια μετράει πάντα. Κύριε Διακογιάννη, αγαπούσε τη δουλειά που έκανε. Αγαπούσε υπερβολικά. Και την αγαπάει ακόμα. Και την αγαπάει σήμερα. Όποιος αγαπάει τη δουλειά που κάνει, δεν θα χάσει ποτέ. Έχω καιρό να τον δω, αλλά τηλεφωνιόμαστε γιατί κάποτε πηγαίνει. Θα είναι σε λίγο και αυτός μαζί μας, όπως και οι υπόλοιποι. Από εκείνη τη βραδιά, ποιους άλλους παίχτες είχατε ξεχωρίσει, κύριε Διακογιάννη, από την ομάδα σας? Τον Παπα-Βασιλείου, τον Γρηγόρη. Ο Δίντσικος που έκανε καριέρα, νομίζω στην ΑΕΚ πήγε μετά. Βέβαια, βέβαια. Ναι, στην ΑΕΚ, ναι. Ήταν και άλλοι. Ο Τσιρόνης ήταν. Ο Τσιρόνης πέτυχε το hat-trick. Δεν υπήρχε, ναι, βέβαια, ναι, το MVP. Δεν ήταν πολύ γνωστός τότε. Ναι. Δηλαδή, ήτανε, θα μπορούσα να λέγω ότι όσοι ήταν τον αγώνα, τηλεοπτικά βέβαια, γιατί οι οπαδοί της Καστοριάς και του Ηρακλή είχαν πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περισσότεροι τουλάχιστον όσοι μπορούσαν. Αλλά οι άλλοι που δεν, εμείς, δεν την ήξερα την Καστοριά. Δημήτρης ο Τσιρόνης, κύριε Διακογιάννη, παρατρίχα. Να ήταν στον Ολυμπιακό. Έχασε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Κατέβηκε στο Ρουπλάνο και πήραν τον Αναστόπουλο τότε. Ναι, πήραν τον Αναστόπουλο. Πήραν τον Αναστόπουλο. Και έτσι έμεινε. Και έτσι έμεινε εκεί. Ήταν ο Βοητσίδης, ήταν. Βέβαια. Ο Καραταΐδης, ο Καραταΐδης πήγε και αυτό σε ομάδα. Ο Καραταΐδης δεν ήταν όμως τον τελικό. Είμαστε συμμαθητές με τον Καραταΐδη στο ίδιο τμήμα. Αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν ήταν αλλά ήταν μετέπειτα. Ήταν μετέπειτα. Δεν ήταν στον τελικό ο Καραταΐδης. Και ήταν ένας Καστοριανός από τους οποίους σαν αρχηγός ομάδος έχει σηκώσει κήπεδο με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, σαν αρχηγός ομάδος. Ναι, ναι. Να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Γενικά για το ποδόσφαιρο, κύριε Διακογιάννη, για το παγκόσμιο, τι έχουμε να πούμε? Η Καστοριά ήταν μια ομάδα η οποία στην πρώτη εθνική εμφανίστηκε το 1975. Το 1974. Ναι, περίοδο 1975. Και έφυγε το 82-83. Ναι. Το 83-84 νομίζω έφυγε. Αποβιβάστηκε. Αποβιβάστηκε, ναι. Και ξαναεπανήλθε την σεζόν του 1995, ναι, για μια χρονιά, ναι, και υποβιβάστηκε επίσης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή ήταν ένα χρόνο μάλιστα ήθελες και πριν από τα Γιάννενα, από τον Μπασιάννενα. Στις εποχές εκείνης δεκαετίας του 70 και του 80 υπήρχαν οι γουναράδες σε άνθηση με πολλά χρήματα, βοηθούσαν την ομάδα, έκανε μεταγραφές. Παίζει ρόλο αυτό, βέβαια. Παίζει ρόλο μετά. Οι ομάδες προβλήματα... από την επαρχία πρέπει να έχουν δυνατά πορτοφόλια για τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πορτοφόλιο. Έτσι συμβαίνει. Πάντως συμπληρώνονται σήμερα ακριβώς 40 χρόνια για ένα κατόρθωμα που δεν το έχουν πιστέψει, δεν το έχουν πραγματοποιήσει πολύ. Και την επαρχία που κατακτά κύπελο, ναι, ναι, και το έχουν καταφέρει, ναι, μόνο επίσης η Λάρισα και Όφη από επαρχία. Όφη, καμία, ναι, άλλη ομάδα. Αλλά αργότερα. Αργότερα βεβαίως, ναι. Πολύ αργότερα, ναι. Πολύ αργότερα. Η Καστοριά εκείνη την εποχή στο ρόστερ της είχε 23 Έλληνες και 2 μόνο ξένους. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι. Και βλέπουμε μόνο 2 Έλληνες και 23 ξένους. Το 65 ρίχθηκε, το 80 πήρε το κύπελλο. Βέβαια, πραγματικά. Το 65 μια συνένωση ομάδων που υπήρχαν εδώ στην Καστοριά. Τώρα πώς πάει η ομάδα? Τώρα η ομάδα ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η κρίση, βέβαια. Είναι εκτός, θα λέγαμε, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα ως νέα Καστοριά που προσπαθεί να κάνει ένα ξεκίνημα, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για... Καλά, ωραία, δεν μπορούμε να μιλάμε για... Και εγώ διαρωτώ με τώρα πόσοι Γερμανοί καθόλου και παίζουν τώρα, δεν είναι ωραία. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει η Ανάσταση μέσα από κάποια συγκυρία, μέσα από κάποιον άνθρωπο. Ήταν ένα κτύπημα τεράστιο, βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, οικογένειες όλες, κοντά στους θανάτους, ο αθλητισμός και όλα αυτά, και διασκεδάσεις, δεν είναι τίποτα, δεν μετράνε καθόλου.
Αλλά εξαρτάται τώρα. Είναι δύσκολη η ζωή, είναι δύσκολη τώρα. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολη. Πολύ πιο εύκολη. Τώρα οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Δεν βλέπετε συλλόγους, ιστορικούς συλλόγους που μπορούν να αρθοποδήσουν. Τότε ήταν ένα κράμα και Καστοριανών παιχτών και κυρίως παιχτών που είχαν έρθει από τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια φρονιά που είχε, μεταξύ των οποίων και ο Παράσχος φυσικά. Ναι, και είχε γίνει αυτή η μίξη Καστοριανών πολύ μεγάλων ταλέντων της εποχής. Είχαν δέσει με αυτούς τους παιχτούς. Αυτό ήταν το καλό, γιατί βρεθήκαν οι ταλέντα στην ίδια περίοδο. Μπράβο, μπράβο. Και έτσι έγινε μια μεγάλη ομάδα. Αποκτήθηκε ένα σύνολο, έτσι. Και γι' αυτό πολλοί παίχτες μετά τον τελικό, όταν τους είδε όλη η Ελλάδα, έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα. Ο Σαργκάνης, ο Σιμεοφορίδης, ο Παράσχος, ο Δίντσικος, ο Παπαβασιλείου. Ναι, ο Δίντσικος, βέβαια. Ο Παπαβασιλείου, ο Γρηγόρης. Ήταν δηλαδή. Σιμεοφορίδης, ναι. Βέβαια. Ήταν δηλαδή η βάση η Καστοριά από την οποία πήγαν στο επόμενο βήμα και το άξιζαν και έκαναν καριέρα. Ναι. Δηλαδή εσείς θα μείνετε τώρα με το. Τις αναμνήσεις, καλές αναμνήσεις. Εντάξει, υπάρχουν μεγάλοι σύλλογοι ιστορικοί, οι οποίοι προεβάσκαν στη β' κατηγορία όπως ο Ηρακλής και προσπαθεί να συνέλθει, όπως και ο Άρης, όπως και ο Όφη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα τώρα. Στην Καστοριά έχετε έρθει ποτέ? Είπατε, δεν ξέρετε πολλά πράγματα για την Καστοριά. Δεν έτυχε. Μα αν δεν απαιτώμε, δεν μετέδωσε η ΕΡΤΕ. Αγώνα της Καστοριάς από τον τελικό ή όχι, δεν θυμάμαι αυτό το πράγμα. Πάντως. Δεν έχετε έρθει στην Καστοριά. Ίσως ο Δήμος φέτος, μια και συμπληρώνεται σήμερα 40 χρόνια και όταν το επιτρέψουν και οι συνθήκες και οι απαγορεύσεις που έχουμε αυτή την εποχή, να μπορέσει φέτος να κάνει μια εκδήλωση για αυτά τα 40 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ήταν μια πρότασή μας να είστε κοντά μας. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω από τώρα. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας, πραγματικά. Έχω προχωρήσει πολύ στην ηλικία εγώ. Εντάξει. Δεν ταξιδεύετε εύκολα. Όχι. Εμείς ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, όπου και αν είστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το. Στην επιτυχία μου σε όλες τις οικογένειες που έκανα τους δικούς ανθρώπους. Να είστε καλά, κύριε Διακογιάννη. Καλή δουλειά να έχετε. Κουράγιο να έχετε και δύναμη. Να είστε καλά. Ο αθλητισμός είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι κάτι άλλο. Πιο πολύ από διασκέδαση ο αθλητισμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά και καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Και σε όλους τους Καστοριανούς. Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.